Λευτέρη, κατά τη γνώμη σου, πού έγινε η πλάστικα υπέρ του Παναθηναϊκού και πού κρίθηκε το παιχνίδι? Εντάξει, νομίζω κυρίως κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε αρκετά δυνατά, με καλή ενέργεια. Και από το πρώτο ημίχρονο δείξαμε ότι θα μπορούμε να αρχίσουμε το παιχνίδι σοβαρά. Δεν αποτύχουμε τον αντίπαλο και θα παίξουμε. Τώρα στο δεύτερο, τη ήρθε μια χαλάρωση. Δεν νομίζω ότι ήταν αντάξει ότι το μάτς θα τελειώσει το μάτς 6 πόντους. Σίγουρα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό για τη συνέχεια. Το ότι δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα κενό διάστημα και είναι κάτι που πρέπει να διορθώσουμε ενώπιον συνέχεια. Πόσο δύσκολο είναι για τον Παναθηναϊκό να διαχειριστεί αυτή την περίοδο συνεχόμενα παιχνίδια από Ευρωλίγκα, ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις σας, τώρα και το πρωτάθλημα εξαναβολής αγώνες. Υπάρχουν και κενά στο ρόστερ, υπάρχουν και κρούσματα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για τον Παναθηναϊκό? Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι κάτι που όποιος θέλει να βρει δικαιολογίες μπορεί να το ρίχνει εκεί. Επαγγελματίες αθλητές είμαστε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι ακόμα και κάθε μέρα με τα παιχνίδια. Και να δούμε το καλύτερο μας σε αυτό. Οπότε δεν το σκεφτόμαστε καν. Τώρα θα ξεκουραστούμε αύριο και μεθαύριο θα είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι. Ατομικά είσαι ικανοποιημένος από την παρουσία σου, από την απόδοσή σου? Ατομικά θα το κάθε φορά μπαίνω στο γήπεδο να δίνω το 100%, να βγάζω την ενέργεια που χρειάζεται με αυτή η ομάδα και να βοηθήσω όπως μπορώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.